Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Μουσική Σχολή Ευμέλεια παρουσιάζει το χριστουγεννιάτικό της πρόγραμμα, όπου παίζουν και τραγουδούν σπουδαστές και καθηγητές. Μαζί μας έχουμε τη Μαριλένα Σπαχή, έφορο πιάνου και σολίστ του Οδείου Ευμέλεια. Καλησπέρα, Μαριλένα. Γεια. Yeah. Πόσα χρόνια συνεργάζεσαι με το Οδείο Ευμέλεια? Είναι το τέταρτο έτος. Πόσα χρόνια διδάσκεις μουσική? 19 χρόνια. 19, πολλά θα έλεγα. Πολλά. Πόσο δύσκολο είναι να διδάξεις μουσική σε μικρές ηλικίες αρχικά και αργότερα σε μεγαλύτερες? Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Το βασικό κίνητρο είναι να αγαπάς και να θέλεις να μάθεις μουσική. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αν το θέλεις και αν το αγαπάς, από εκεί ξεκινάει η μουσική. Υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται σε πιο προχωρημένες ηλικίες να μάθουν? Βεβαίως. Όταν έχουν τελειώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους και συνειδητοποιούν ότι έχουν κάποιο αποθυμένο ή ότι θέλουν κάποια παρέα, κάτι για να ασχολούνται, έρχονται πάρα πολλές μεγάλες κυρίες και κύριοι και θέλουν να πιάσουν τα πλήκτρα ξανά ή να ξεκινήσουν από την αρχή. Μαζί μας έχουμε την Τζίνα Φωτεινοπούλου, διευθύντρια της Μουσικής Σχολής του Οδείου Ευμέλεια. Καλησπέρα, Τζίνα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Και καλά. Πάντα και καλά. Για άλλη μια χρονιά, το Οδείο Ευμέλεια παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διδάσκει πολιτισμό. Πόσο δύσκολο είναι ως διευθύντρια αυτού του Οδείου να διοργανώσετε μια τέτοια εκδήλωση? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί διοργανώνεται αρχικά την καρδιά μας. Θέλουμε να δείξουμε την πρόοδο των παιδιών, την αγάπη τους για τη μουσική, να τα επιβραβεύσουμε, γιατί η αμοιβή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ορίστε. Νεαρός χοροδός έρχεται, είδε συνέντευξη και έρχεται και αυτός να δώσει το παρόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, είναι σημαντικό για μένα η αμοιβή και είναι ευκαιρία και να ευχηθούμε στον κόσμο χρόνια πολλά, σαφέστατα, αλλά και με κάποιο τρόπο να επιβραβεύσουμε τα παιδιά. Έπαιξαν, όπως είδατε, πιάνο πολλοί μαθητές, συμμετείχαν και καθηγητές, συμμετείχε η παιδική χοροδία Ευμέλεια, αλλά και το φωνητικό σύνολο ενηλίκων αυτή τη φορά, Voice Box. Η αίσθηση ήταν εκπληκτική. Το λέω αρχικά για μένα, φαντάζομαι ότι και ο κόσμος, όπως έδειξε, είχε παρόμοια αίσθηση. Ήμασταν μία φωνή. 60 άτομα, μία φωνή, μία ψυχή. Και αυτό είναι το σημαντικό.
από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τη Μουσική Σχολή Ευμέλεια Ευαγγελία Ζουνίδου.